Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, ευρισκόμενοι πάντοτε εις το 24ο κεφάλαιο, εις τον 22ο στίχο. Ήδη ξεκινήσαμε την ανάλυση του στίχου αυτού, αλλά δεν την ολοκληρώσαμε. Ξαναδιαβάζω. «Ο υπακούον μου ούτε συνηθίσεται και οι εργαζόμενοι εν εμοί ού χαμαρτήσουσι». Δηλαδή, όποιος με προσέχει, λέγει η ενυπόστατη Σοφία, και υπακούει στους λόγους μου, ποτέ δεν θα ντροπιαστεί. Και όσοι εργάζονται υπό την έμπνευσή μου, δεν θα περιπέσουν σε σφάλματα. Αυτή είναι η μετάφραση του χωρίου. Και είδαμε πράγματι ότι εκείνος ο οποίος υπακούει στην ενυπόστατη Σοφία, δηλαδή εις τον Ιησού Χριστόν που μετέπειτα ενυνθρώπισε, ποτέ βεβαίως δεν ντροπιάζεται. Ποιος πίστευσε εις τον Ιησού Χριστόν και ντροπιάστηκε, λέγαμε την περασμένη φορά, βεβαίως κανείς. Αλλά είναι και το δεύτερο ημιστήχιο που λέγει ότι οι εργαζόμενοι εν εμοί που χαμαρτήσουσι. Αυτό δεν το είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Οι εργαζόμενοι εν εμοί, εκείνοι οι οποίοι εργάζονται στη δική μου τη διακονία, αυτοί λέγει δεν θα αμαρτήσουν. Δηλαδή όσοι εργάζονται κάτω από την έμπνευση της ενυποστάτου Σοφίας, δεν θα περιπέσουν σε σφάλματα. Και τούτο γιατί η ενυπόστατη Σοφία ποτέ δεν κάνει λάθος, δεν λανθάνει. Αρκεί εκείνος που εργάζεται κάτω από τη δική της έμπνευση να έχει βεβαίως ταπείνωση. Και δικό της έργον κανείς όταν το μετήλθε δεν μετενόησε. Και είναι το μόνο που αξίζει από όλα τα έργα που υπάρχουν πάνω στη γη, του πολιτισμού ή της επιστήμης ή της κοινωνίας. Είναι το μόνο έργον που δεν θα χαθεί στην αιωνιότητα. Όλα τα άλλα θα χαθούν, και οι πολιτισμοί θα χαθούν και οι επιστήμες θα χαθούν, όλα θα χαθούν όταν τελειώσει η ιστορία και ο κόσμος αλλάξει, γίνει καινούργιος. Τότε δεν θα υπάρχουν βεβαίως όλα αυτά τα στοιχεία που σήμερα κοσμούν κατά κάποιον τρόπο τον άνθρωπο, αλλά εκείνο που θα μείνει θα είναι η διακονία που θα προσφέρουμε στην ενυπόστατη Σοφία, αλλά και η αφιέρωσή μας εις αυτήν. Κάποιος σύγχρονος στοχαστής λέγει ότι η μόνη αξιοποίηση της ζωής σου είναι η αφιέρωσή σου στο έργο το δικό της. Η μόνη αξιοποίηση, αυτή που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αν αυτό λέγει ο στοχαστής, το αρνηθείς και κάνεις οποιαδήποτε άλλη εργασία του σπουδαίου και του τρανού επιστήμονος σου του, ή του εκπολιτιστού κτλ, τότε γρήγορα, λέγει, θα αντιληφθείς ότι αυτό που κάνεις σύγχρονα με σένα το έχουν κάνει εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια άνθρωποι το έκαναν και πριν από σένα, και εκατομμύρια άνθρωποι θα το κάνουν μετά από σένα. Και αυτό το έργο εκείνης είναι μόνο η αφιέρωση. Είτε αυτή η αφιέρωση στη διακονία της ενυποστάτου Σοφίας είναι ολοκληρωτική, είτε κάποιο μέρος του χρόνου σου από τη ζωή σου. Όλα τα άλλα θα περάσουν. Όλα τα άλλα είναι απλώς επαναλαμβανόμενα φαινόμενα που δεν θα αντέξουν στην αιωνιότητα. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός: «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοίς ανθρώπους». Ελάτε μαζί μου και θα σας καταστήσω ανθρώπους αλλοίς των ανθρώπων. Είναι ακόμη ό,τι είπε σε ένα πολύ απαλό τόνο ο Κύριος μας Ιησούς εις τον Απόστολο Πέτρον: «Σίμων Ιωνά,
αγαπάς με πλοίον τούτον? Και ο Απόστολος Πέτρος το απαντά: ναι Κύριε, σι είδας ότι φιλός, σι γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Και σε αυτή τη σχέση αγάπης ανάμεσα στον Πέτρο και τον Ιησού Χριστό, ο Κύριος αναθέτει το έργο του: «Βός και τα αρνία μου». Αυτή είναι η διακονία της εν υποστάτου σοφίας. Ποιος θα εγνώριζε τον Απόστολον Παύλον εάν δεν είχε δεχθεί, δεν είχε αποδεχθεί την κλίση που του έκανε ο Ιησούς Χριστός? Γι' αυτό τι λέγει στον βασιλέα Αγρίπα: «Βασιλέα Αγρίπα, ούτε γενόμη να πειθείς τη ουρανίου οπτασία». Α, ώστε μπορούσες να γίνεις απειθής, βέβαια. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και πρώτος ο Θεός είναι εκείνος που σέβεται την ελευθερία που έδωσε εις τον άνθρωπο. Βέβαια, μπορούσες να γίνεις απειθής, γιατί όχι? Αλλά θα ήταν ο άνθρωπος της εποχής του, ο Παύλος, και σήμερα ποιος θα τον εγνώρισε? Υπάρχει ένας πειρασμός σε όλους μας μέσα στην ιστορία, ότι αν ταπεινωθούμε και προσφερθούμε εις τη διακονία της εν υποστάτου σοφίας, λέω αυτόν τον χαρακτηρισμό γιατί αυτός επικρατεί στο κεφάλαιο, πάντα σας θυμίζω ότι πρόκειται περί του Θείου Λόγου, δηλαδή του Υιού του Θεού, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Πάντα σας το υπενθυμίζω αυτό, επειδή έχουμε και νέους ακροατάς. Νομίζομαι ότι ταπεινούμενοι θα χαθούν, θα εξαφανιστούν, δεν θα έχουμε μία επιφάνεια. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Και στην παρούσα ζωή ακόμα μπορεί η εν υπόστατο σοφία να μας αναδείξει, δηλαδή μέσα στην ιστορία. Αλλά προπαντός εις την βασιλεία τη δική της. Αυτό λοιπόν το φοβόμαστε, ότι θα χαθούν. Δεν χανόμαστε, αγαπητοί. Πάντοτε ο άνθρωπος θέλει να περισσώσει όχι μόνο την ύπαρξή του, το είναι του δηλαδή την ύπαρξή του, αλλά θέλει να περισσώσει και το όνομά του. Αυτό είναι ο μεγάλος πειρασμός του ανθρώπου που θα πιστέψει εις τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να σας πω, όσοι απέρριψαν τον Ιησού Χριστό μέσα στην ιστορία, για να έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια μέσα στην ιστορία, αυτοί θα χαθούν. Από τον φόβο μήπως χαθούν, αυτοί θα χαθούν. Θέλετε να σας το πω πως το λέγει αυτό ο Ιησούς Χριστός? Είναι μια περικοπή που κάπως συχνά την ακούμε μέσα στο έτος του εκκλησιαστικών ήθους. Αυτός που θέλει να σώσει την ψυχή του θα τη χάσει, και αυτός ο οποίος χάνει την ψυχή του θα τη σώσει. Εδώ βέβαια ψυχή εννοεί τη ζωή. Αν θέλετε, είναι και η υπόστασή σου, το όνομά σου. Αν θέλεις να σώσεις το όνομά σου, θα το χάσεις. Αν όμως το θυσιάσεις στη διακονία του Χριστού και τον ακολουθήσεις, γιατί εκεί είναι το θέμα, να τον ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό, αυτό λέει θα κερδίσει την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του, την αληθινή ζωή του και το όνομά του το καλό, τη φίλη του. Είναι δύσκολο, κανείς δεν το αρνείται αυτό. Ο Χριστός ήρθε με φοβερές απαιτήσεις. Αν κανείς τις ψαχουλέψει θα το αντιληφθεί αυτό, δεν θα το νοιάζει, θα το κάνει αυτό που είπε ο Χριστός, γιατί τον αγαπά. Και όταν δεν τον νοιάζει για την επιφάνεια της παρούσης ζωής, δηλαδή έχει ταπείνωση. Αυτό τον Ιησού Χριστό, την εν υπόστατον σοφία, αν αγαπητοί μου γνωρίσουμε βαθύτατα και αγαπήσουμε, τότε τα πάντα θα έχουμε κερδίσει. Με αυτόν τον στίχο κλείνει η διακήρυξη, πώς να το πω, το διάγγελμα, πώς να το πω, η προβολή της εν υποστάτου σοφίας προς τους ανθρώπους. Εδώ κλείνει με αυτόν τον στίχο. Οι υπόλοιποι στίχοι
του 24ου κεφαλαίου δεν είναι παρά την σύσταση που θα κάνει ο ιερός συγγραφέας στην έρευνά του δια την ενυπόστατον σοφία και λέγοντας εγώ την έζησα την ενυπόστατον σοφία. Συνεπώς, σας την συνιστώ, εγκολποθείτε την, αποδεχθείτε την και θα δείτε τι έχετε να κερδίσετε. Και σημειώνει τώρα ο ιερός συντάκτης, είναι ο σοφός Σιράκ, μεταφράζει δε στα ελληνικά ο εγγονός του σοφού Σιράκ, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος στην εισαγωγή του όλου του κεφαλαίου βιβλίου. Τάφα πάντα δίβλος διαθήκης Θεού υψίστου νόμων όνεν επίλατο ημίν Μωυσής πληρονομίαν συναγωγές Ιακώβ, λέει ο σοφός Σιράκ. Δηλαδή όλα αυτά που μέχρι τώρα ελέγχθησαν περιέχει η βίβλος της διαθήκης του υψίστου Θεού, ο νόμος δηλαδή που διέταξε σε εμάς ο Μωυσής, η ωραία αυτή κληρονομία, κληρονομία του εις τους εκάστοτε απογόνους του Ιακώβ. Μετάφραση, διάβαση. Αυτά θέλει να πει το χωρίο. Δηλαδή, ποια είναι η βίβλος της διαθήκης του Θεού? Είναι η Πεντάτεχος. Τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία έγραψε ο Μωυσής. Η παράδοση αναφέρει η Εβραϊκή ότι οι συγγραφεύς των πέντε πρώτων βιβλίων από τη γέννηση έως την τη θαυμασία γέννηση έως το Δευτερονόμιο είναι συγγραφικών έργων του Θεοπνεύστου Μωυσέως. Αυτή λοιπόν η Πεντάτεχος περιέχει τον νόμο του Θεού. Αναφέρεται βεβαίως η διαθήκη της πίστεως που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, είναι στη γέννηση. Μετά το πώς ο Θεός εργάζεται την σωτηρία του λαού του βγάζοντάς τον από την Αίγυπτο για να τον φέρει στην γη της υποσχέσεως, της επαγγελίας, αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο της Εξόδου. Εκεί ακριβώς δίδεται και ο νόμος και γράφεται στο βιβλίο της Εξόδου που έδωσε ο Θεός εις το Σινά. Στη συνέχεια είναι το Λεβιτικό, βεβαίως το Λεβιτικό είναι η αρχή, είναι διάφορα περιστατικά στην έρημο που καταγράφονται και που φαίνεται η προσπάθεια του λαού να αποστατήσει και η παιδαγωγία του Θεού εις το λαό του. Και τέλος το Δευτερονόμιο, που το Δευτερονόμιο είναι η δευτέρωση, το λέει το όνομά του, η δευτέρωση του νόμου. Ό,τι υπόθηκε στην Έξοδο ξαναλέγεται στο βιβλίο της, στο βιβλίο Δευτερονόμιο. Και τούτο διότι γίνεται διαρκής υπενθύμησης. Μας κάνει μια εντύπωση ότι κυρίως στην Πεντάτεχο επαναλαμβάνει ο Θεός κάτι και πάλι το λέει πιο κάτω και το ξαναλέγει και το ξαναλέει. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που μπορεί να μοιάζει σαν ένα μειονέκτημα τουλάχιστον συγγραφικών είναι πολύ σημαντικό. Λέγεται ότι η επανάληψη είναι η μητέρα όλων των επιστημών, είναι αλήθεια. Τότε εδραιώνεται μια γνώση όταν επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό έργο των παιδαγωγών είναι η επανάληψη και των γονιών, είναι η πρώτη παιδαγωγή του παιδιού, αλλά και των εκπαιδευτικών, είναι η επανάληψη. Γιατί διαφορά μόνο πως η επανάληψη χρειάζεται μία τέχνη για να μην βαρεθεί ο παιδαγωγούμενος. Κατά τα άλλα θα επαναλαμβάνουμε. Αν το θέλετε, αν έπρεπε να μαζέψουμε από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης για τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης το νόημα του χριστιανισμού, γιατί ο χριστιανισμός είναι συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, το ξαναλέγω, μία είναι η θρησκεία, μία. Ο χριστιανισμός που είναι η Παλαιά Διαθήκη στην τελειοτάτη της πλέον μορφή, δεν ξέρω πόσα φύλλα θα γράφουμε
για την, το τι είναι ο χριστιανισμός. Τότε όλα αυτά τα βιβλία τι γράφουν? Ουσιαστικά επαναλαμβάνουν το θέλημα του Θεού, το νόμο του Θεού και τη διαθήκη του Θεού, που είναι δύο διαθήκες. Είναι η διαθήκη του νόμου και η διαθήκη της πίστεως. Και αν το θέλετε ακριβέστερα, είναι η διαθήκη της πίστεως, προηγείται, που έγινε με τον, τους πρωτοπλάστους, έγινε με τον Νόε. Τώρα γίνεται η διαθήκη του νόμου με τον Μωυσή και επανέρχεται η διαθήκη της πίστεως με τον Ιησού Χριστό. Ουσιαστικά λοιπόν αυτά τα 49 και 27 βιβλία της Αγίας Γραφής, τα 76 δηλαδή βιβλία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψη του θελήματος του Θεού. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό μην δυσμονούμε όταν προσφέρουμε το Λόγο του Θεού, να πούμε και να ξαναπούμε, ίσως με άλλο τρόπο, ίσως με άλλα λόγια, ίσως με άλλες εικόνες, το ίδιο και το ίδιο. Έτσι τρέφεται ο λαός και εδραιώνεται ο λαός. Και αυτή η μέθοδος, επαναλαμβάνω, πρέπει να περάσει και στην αγωγή των παιδιών μας. Μας λέγει λοιπόν ο Σοφός Σειράς ότι όσα μας είπε για την ενυπόστατον σοφία, ό,τι είπε μέχρι τώρα, αφήστε ότι σκόρπια μέσα σε όλο το βιβλίο στα προηγούμενα 23 κεφάλαια, για να μην πω αναφορά στην ενυπόστατο σοφία, κάνει ήδη από το πρώτο του κεφάλαιο. Τα αυτά πάντα, μας λέγει, όλα αυτά τα οποία εγώ σας γράφω, περιέχονται στον νόμο του Μωυσέως. Πώς περιέχονται όμως? Δηλαδή να δει κανείς τώρα, να δει πώς ακριβώς μπορούν αυτά τα πράγματα να διατυπώνονται ποικίλος τρόπος, και έτσι να κερδίζεται η πίστη των ακροατών. Είναι γνωστό ότι ο νόμος εδόθη από τον Θεόν Λόγον, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή την ενυπόστατον σοφία, εις το Σινά. Προσέξτε, στο Σινά επάνω που εμφανίζεται ο Θεός και δίνει τον νόμο του και τις εντολές του, δεν είναι ο Θεός μαρτύρ, αλλά είναι ο Υιός, είναι η ενυπόστατο σοφία. Έτσι ο νομοθέτης είναι κρυμμένος μέσα στον νόμο. Νομοθέτης καταχρηστικά λέγεται ο Μωυσής. Νομοθέτης είναι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν νομοθέτης, η ενυπόστατο σοφία, είναι κρυμμένη μέσα στον νόμο τον οποίο δίνει. Όπως ακριβώς είναι κρυμμένος ο διαθέτης μιας διαθήκης, ο πατέρας μου ας πούμε, όταν αφήνει κληρονομιά στα παιδιά του και αφήνει την τελευταία του επιθυμία, γιατί τι είναι η διαθήκη, τελευταία επιθυμία του διατιθεμένου, τι είναι, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, εκείνο θα το πάρει το χωράφι ο γιος μου ο πρώτος, εκείνο το χωράφι ο γιος μου ο δεύτερος, εκείνο το σπίτι η κόρη μου και ούτω καθεξής. Τι είναι η επιθυμία του διαθέτου? Αυτό είναι η επιθυμία του διαθέτου. Λοιπόν, σε μια διαθήκη, την οποιαδήποτε διαθήκη, και μάλιστα όταν υπάρχουν και κάποιες συμβουλές στην διαθήκη αυτή, θα παρακαλέσω τα παιδιά μου να έχουν αγάπη και ομόνια μεταξύ των, θα παρακαλέσω αυτό ή εκείνο. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί, στη διαθήκη είναι κρυμμένος εκείνος που κάνει τη διαθήκη. Έτσι και εδώ είναι πάρα πολύ φυσικό, τον αντιλαμβανόμενο. Στον νόμο που δίδεται στο Μωυσή για το λαό του είναι κρυμμένη η ενυπόστατο σοφία. Γι' αυτό είτε εδώ τάφτα πάντα βίβλος διαθήκης Θεού υψίστου και τα λοιπά. Όλα εκείνα τα οποία τώρα εγώ σας γράφω είναι στη διαθήκη του υψίστου, εκεί που έδωσε στον Μωυσή, για να μην πω και ευρύτερα ό,τι κατά καιρούς ο Θεός είπε εις την ανθρωπότητα, ό,τι είπε εις τους δικαίους της παλαιάς διαθήκης, τους προ-νόμου, προ δηλαδή του νόμου του Σινά, σε όλους εκείνους τους σπουδαίους ανθρώπους, εκ των οποίων κορυφαίος τίθεται ο Νόε, ο δεύτερος Αδάμ,
Μετά είναι ο Αβραάμ. Λέω δεύτερος Αδάμ, γιατί όλοι οι άνθρωποι κατεστράφησαν με τον κατακλυσμό και συνεπώς έχουμε αρχίνισμα, αρχή μιας νέας ανθρωπότητας με τον Νόε και λοιπά. Ό,τι ο Θεός είπε λοιπόν σε όλους αυτούς αποτελούν διαθήκη και κρύπτεται ο Θεός πίσω από εκείνα τα οποία ακριβώς λέγει. Έτσι αγαπητοί, εκείνος που θα τηρήσει τον νόμο, αυτός θα έβρισκε τον νομοθέτη. Προσέξατε, αυτό θα το πω δεύτερη φορά. Εκείνος που θα τηρούσε τις εντολές, τον νόμο του νομοθέτου, της εν υποστάτου σοφίας, εκεί ακριβώς θα έβρισκε τον νομοθέτη. Σαν πώς να το πω, ένας μάτσος χαρτιά. Τότε ήταν τα ηλιτήρια, τα τυλιτάρια. Άγγες, άγγες, άγγες και διάβαζες. Δεν ήταν στη μορφή του βιβλίου του γνωστού μας με τα φύλλα, ήταν ηλιτάρια. Λοιπόν, ξετυλίγεις, διαβάζεις, ξετυλίγεις, ξετυλίγεις. Κατά το ξετύλιγμα, ενώ διαβάζεις, γράμματα διαβάζεις, όμως κάπου, κάπου εκεί, μέσα στο ξετύλιγμα, βρίσκεις τον Ιησού Χριστό, τον νομοθέτη. Τι είναι λοιπόν ο νόμος? Είναι τα σπάργανα του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού ή της εν υποστάτου σοφίας. Τα σπάργανα, οι φασκές. Αυτό είναι τα βιβλία, τα χαρτιά. Εκεί θα βρεις τον νομοθέτη. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία, όταν ο ιερεύς πηγαίνει κάπου και στο τέλος πια της Θείας Λειτουργίας, αυτό εσείς δεν το ακούτε, το λέμε στην προσκομιδή που έχουμε ήδη αποθέσει το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριον, ότι λέμε μια μικρή ευχή, τη λέει ο ιερεύς, και λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών. Το πλήρωμα, δηλαδή το συμπλήρωμα, το γέμισμα, η εκπλήρωση και του νόμου της Πεντατεύχου και των προφητών, που είναι τα υπόλοιπα προφητικά βιβλία. Εκτός αυτού, ο ίδιος ο Μωυσής είπε στο λαό, ό,τι σας είπα κρατήσατε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα εξής βαρισίμαντα λόγια για αυτόν τον μοναδικό νομοθέτη, των μοναδικών προφήτην, την εν υπόστατον σοφία. Με τη διαφορά βέβαια ότι αυτός ο νομοθέτης, όπως μας λέγει εδώ ο Μωυσής, φεύγει από τον παλαιό νόμο και πηγαίνει στον καινούριο νόμο που λέγεται Καινή Διαθήκη. Αυτό μη σας παραξενεύει, φεύγει από τον παλαιό και πηγαίνει στον καινούριο. Ήδη το προφήτευσε ο Ισαΐας, αυτό είναι στο δεύτερο κεφάλαιό του, και λέγει «Γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Εμείς ξέρουμε ότι εξελεύσεται, εδώ είναι μέλλον, θα βγει, ότι ο νόμος βγήκε από το Σινά. Εδώ ο Ισαΐας λέγει 8 αιώνες προ Χριστού ότι ο νόμος θα, προσέξτε, θα, μέλλον, θα βγει, λέει, από τη Σιών, δηλαδή από τα Ιεροσόλυμα. Και στη συνέχεια, λόγος Κυρίου, είτε πούμε νόμος είτε πούμε λόγος, είναι το ίδιο περιεχόμενο με διαφορετικές λέξεις. Θα βγει, λέει, από τα Ιεροσόλυμα. Έτσι, λέει, νόμος, λόγος είναι συνώνυμα. Λέγει Σιών και Ιερουσαλήμ είναι συνώνυμα. Και υπενήσεται τη Διαθήκη την καινούργια που διαθέτει ο Χριστός και είναι Διαθήκη πίστεως. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα βρεις τον παλαιό νομοθέτη. Ναι, θα βρεις τον Ιησού Χριστό. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι γραμμένα αυτά που θα σας πω στο 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Προφήτη, και να δείτε πως ακριβώς είναι η υπόστατο σοφία, είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός.
το ίδιο πρόσωπο. Οπότε Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη είναι ένα, προσέξτε, δεν τα χωρίζουμε αυτά. Λέγει λοιπόν ο Μωυσής στο λαό: προφήτη εκ των αδελφών σου ως εμέ, αναστήσεις η Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε κατά πάσα. Λέει ο Μωυσής στο λαό: προφήτη από τα αδέλφια σου, δηλαδή από τους συμπατριώτες σου, δηλαδή από το λαό του Ισραήλ, θα αναστήσεις, θα πει, θα αναδείξει Κύριος ο Θεός σου όπως εμένα. Ως εμέ, δηλαδή γιατί λέει ως εμέ? Για να δείξει ότι μία ιδιότητα εκείνου που πρόκειται να έρθει θα είναι τούτο, ότι θα είναι νομοθέτης. Γιατί ένας είναι ο νομοθέτης στην Παλαιά Διαθήκη, κατακριστικός, ξαναλέγω, είναι ο Μωυσής. Κατακριστικός, νομοθέτης είναι ο Θεός. Αλλά εδώ λέγει, δεν υπάρχει άλλος νομοθέτης στην Παλαιά Διαθήκη, θα αναστήσει συνεπώς νομοθέτη σαν και εμένα. Αυτό λέει θα ακούσετε ό,τι θα σας πει. Όσα ητήσω παρά Κυρίου του Θεού σου εν χωρίου τη ημέρα της Εκκλησίας λέγοντες. Όλα εκείνα τα οποία ζήτησες σύ λαέ, δεν ζήτησε, προσέξτε, ζήτησε σύ λαέ την ημέρα, λέει, του εκκλησιασμού σου, την ημέρα της Εκκλησίας. Εκκλησία θα πει συγκέντρωση. Όταν συγκεντρώθηκες κάτω εις τους πρόποδες του Σινά. Χωρίου είναι μια κορυφή του Σινά. Ού προσκύσομαι να ακούσε την φωνή Κυρίου του Θεού σου και το πυρ τούτο το μέγα, ού κοψόμεθα έτη, ουδέ μη αποθάνομεν. Τότε λαέ είπε στο εξής: δεν μπορούμε να αντέξουμε, ού προσκύσομαι ακούσε. Δεν μπορούμε να ακούσουμε την φωνή του Κυρίου του Θεού σου και το πίτο μεγάλο, αυτό που είδαμε στο Σινά, δεν το αντέχομαι, μα δεν φάνομαι. Πράγματι, έτσι έγινε, έτσι το είδε ο λαός. Είπα, θα πεθάνομαι. Γι' αυτό Μωυσής αναγκάστηκε να βάλει μια καλύτερα, γιατί πήρε θεία δόξα από το Σινά. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί. Δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε στα αυτιά μας το Λόγο του Θεού, ούτε εις τα μάτια μας τη θέα του, εννοείται που έβλεπαν καπνίζον και πυρπολούμενον το όρο Σινά, την κορυφή του πυρπολουμένη. Αυτά μου τα είπατε όταν σας μάζεψα κάτω εις τους πρόποδες του βουνού. Και είπε Κύριος πρόσμε, και ο Κύριος μου είπε, δηλαδή ποιος, η ενυπόστατο Σοφία μου είπε σε μέρα το Μωυσή, ορθώ πάντα όσα ελάλησαν προς εσέ. Ό,τι σου είπαν σωστά είναι. Δεν μπορούν να αντέξουν, δεν μπορούν. Οι αισθήσεις των δεν μπορούν, θα αισθάνονται ότι θα πεθάνουν, δεν μπορούν. Προφήτην αναστήσω αυτής εκ των αδελφών αυτών, εγώ θα αναδείξω άνδρα και είναι η ενυπόστατο Σοφία που θα αναδειχθεί μέσα στο λαό ως περσέ, σαν και σένα το Μωυσή, και δώσω τα ρήματα εν το στόμα του αυτού, και θα δώσω, λέει, τα ρήματα, τα λόγια αυτά εις αυτόν. Είναι πάντοτε η ενυπόστατο Σοφία. Και λαλήσει αυτής καθότι αν ενδύλω με αυτό, και θα μιλήσει σε αυτούς στο λαό ό,τι εγώ θα του πω. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο μετέπειτα. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε, μία κοινωνία του Θεού, όπως ενεφανίστη στο Σινά, το να έχει ο λαός κοινωνία με τον Θεό του, ο λαός με κοινωνία με τον Θεό του θα ήταν ανέφικτος, αδύνατος. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, πώς μπορεί να έχει κοινωνία ο άνθρωπος με τον Θεό? Αδύνατο. Θα αισθάνεται πως θα διαλύσει ο άνθρωπος, θα πεθάνει. Και ζήτησαν έναν άλλον τρόπο κοινωνίας. Οι Εβραίοι το ζήτησαν, οι ίδιοι. Να σου μιλάει, λέει, σε σένα ο Θεός και εσύ σε εμάς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε.
Και ο Θεός είπε, σωστά, σωστά. Και αυτός ο άλλος τρόπος ποιος ήταν? Η ενανθρώπιση της ενυποστάτου σοφίας, που θα έρθει τόσο όμορφα ανάμεσα στο λαό του. Να μην υπάρχει εκείνος ο φόβος του συνάδελφου. Στο βάθος λοιπόν ο λαός εζήτησε την ενανθρώπιση. Φανταζόσαστε? Δηλαδή οι άνθρωποι ζήτησαν την ενανθρώπιση. Ο λαός του Θεού ζήτησε την ενανθρώπιση. Αυτό ζήτησαν ουσιαστικά. Και ο Θεός απήγησε. Ορθώς πάντα όσα ελάλησαν προς Θεέ, είπε στο Μωυσή. Σωστά. Εκείνα τα οποία σου είπα, σου ζήτησαν από σένα. Σωστά. Δηλαδή θα γίνει η ενανθρώπιση. Και θα υπάρχει μια ούτως υπή ανθρώπινη κοινωνία. Ή αν θέλετε ακριβέστερα, μια θεανθρώπινη κοινωνία. Είναι καταπληκτικό. Βλέπετε παρακαλώ πως είναι η όλη υπόθεση της Καινής Διαθήκης μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε πως εκεί στον νόμον είναι κρυμμένος ο νομοθέτης. Καλά λοιπόν μας είπε ο σοφός Σιράκ ότι όλα αυτά που σας λέγω είναι, λέει, στον νόμο του Θεού. Εκεί είναι γραμμένα, πραγματικά. Και εγώ, τι άλλο, ξέρετε τι κάνω εγώ σε εσάς? Απλώς αναλύομαι περισσότερο, να τα καταλάβουμε περισσότερο. Αυτό είναι όλο. Έτσι, η ενυπόστατη σοφία βρίσκεται στο βιβλίο Διαθήκης Θεού Ψήστου, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Σιράκ. Και εκεί η ενυπόστατη σοφία δίδει τη Διαθήκη του Νόμου, ώστε αργότερα να δώσει τη Διαθήκη της Πίστης. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους: δικαιωθέντες ουν εκ πίστεως, όχι εκ νόμου. Δεν δικαιώνομαι θα πει σώζομαι. Προσέξτε, δικαιώνομαι θα πει σώζομαι. Δικαιωθέντες, σωθέντες ουν εκ πίστεως. Δεν λέει εκ νόμο, γιατί κανείς δεν μπόρεσε να δικαιωθεί από τον νόμο. Ο ίδιος ο Παύλος το λέει γι' αυτό, αν και φαίνεται και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αυτό. Ουδαυτός ο Μωυσής σώθηκε από τον νόμο. Ουδαυτός ο Μωυσής, κανείς. Και όπως λέει ο Παύλος, παιδαγωγός της Χριστών γέγονε ο παλαιός νόμος. Απλώς παιδαγώγησε, προετοίμασε. Γιατί η αληθινή Διαθήκη είναι η Διαθήκη της πίστεως. Δικαιωθέντες ον εκ πίστεως, η ειρήνη να έχουμε προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αφού λοιπόν σωθήκαμε, δικαιωθήκαμε με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό. Δεν φοβόμαστε πια ότι πως θα εμφανιστεί ο Θεός, θα είναι κάτι τρομερό για μας. Γι' αυτό λέει δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτού του μοναδικού προφήτου και νομοθέτου, που πήρε την ανθρωπίνη φύση και εκάλυψε τη Θεία Φύση, για να μπορούμε να έχουμε μια θεανθρώπινη κοινωνία. Είναι κάτι καταπληκτικό, αν μπορούμε να το νιώσουμε αυτό το πράγμα. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, στο 24ο χωρίο, πάντα του 24ου κεφαλαίου. Μη εκλείεστε ισχύν εν Κυρίω, κολλάστε δε προς αυτόν, ή να κρατεώσει ημάς Κύριος Παντοκράτορος Θεός μόνος εστίν, και ούτε εστίν έτσι πλην αυτού σωτήρ. Δηλαδή, μετάφραση: μη παραλύεται, λέει ο σοφός Ιράχ, και μη χάνετε τη δύναμή σας ενώπιον του Κυρίου, αλλά προσκοληθείτε σε Αυτόν για να σας ενισχύσει, γιατί ο Κύριος είναι ο μόνος παντοκράτορ Θεός και κανείς άλλος σωτήρ πλην αυτού δεν υπάρχει. Εδώ ίσως σημειώνει ο Ιερός Συγγραφέας τα μέχρι τώρα τα αφορώντα την ενυπόστατη σοφία και την προσέγγιση της. Δηλαδή τι? Ίσως ότι να προσεγγίσουμε, μα πώς να προσεγγίσουμε? Ο παλαιός νόμος, ο Μωυσής το μήνυσε αυτό, ότι
δεν μπορούμε. Πώς μπορώ να κάνω εγώ ο άνθρωπος, ο σκέτος, το κτίσμα, ο πεπερασμένος, συντροφιά, κοινωνία με τον άπειρον Θεόν, τον Άγιον Θεόν? Πώς είναι δυνατόν? Αν αυτό το πράγμα που μου λες δεν μου δημιουργεί μία απογοήτευση στην πραγμάτωση, πώς είναι δυνατόν? Όχι, λέει ο σοφός Ιράκ, μην απογοητεύεστε, ο Θεός είναι παντοδύναμος, θα σας βοηθήσει. Προσκοληθείτε όμως κοντά σας, προσκοληθείτε εις τον Θεό. Είναι πολύ φυσικό λοιπόν, αφού τη ζωή του ανθρώπου κατακαλύπτει, και μάλιστα στην εποχή μας, η ακηδεία. Είναι η πνευματική τεμπελιά. Πώς να πετύχω κάτι τέτοιο? Σήμερα λέμε στους ανθρώπους να ζήσουν την πνευματική ζωή και δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Είναι, επιτρέψατε μου να πω, είναι η αμαρτία, η θανάσιμη αμαρτία του αιώνα τούτου. Και όταν λέω του αιώνα τούτου, όχι, δεν εννοώ την ιστορία γενικότερα, αλλά εννοώ τον αιώνα, τον 20ο αιώνα. Και ο 21ος, προχωρώντας αυτόν, θα είναι ακόμη χειρότερο. Θα αισθανόμεθα μία φοβερή ακηδεία, δηλαδή μία πνευματική τεμπελιά να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή. Έτσι αισθανόμεθα ότι ο λόγος του Θεού, και αν θέλετε και ο παλαιός νόμος, αλλά το Ευαγγέλιο, να ορθώνεται σαν ένα μέγα συνικό τείχος. Πού να προσπεράσεις, πού να προχωρήσεις, τι να κάνεις, ποιος μπορεί να πραγματώσει, το ακούμε εξάλλου, ποιος μπορεί σήμερα να πραγματώσει το Ευαγγέλιο? Νομίζουν μάλιστα ότι το Ευαγγέλιο πια είναι μόνο για τους μοναχούς, δεν είναι καν για τους χριστιανούς που έμειναν μόνο ψηλό ονόματι με σκέτο το όνομα στις πόλεις. Εδώ λοιπόν έρχεται τώρα ο γερός συγγραφέας να τονίσει ότι δεν πρέπει να παραλύουν και να αποκάμνουν οι αναγνώστες ή οι ακροατές. Δεν πρέπει να παραλύουν, όχι. Αλλά τι συνιστά? Να προσκοληθούμε στον Κύριο για να μας ενισχύσει. Γι' αυτό συνιστά ο Παύλος και λέει, είναι στην Περσεβραίους 12,11, πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν ούδο και χαρασίμε. Κάθε παιδαγωγία, όταν ασκείται αυτή η παιδαγωγία, μοιάζει ότι δεν είναι υπόθεση χαράς. Όταν πρέπει να κάθομαι να μάθω γράμματα και να μουχλιάζω την καρέκλα, όταν έξω είναι ωραία ημέρα κλπ. Όταν πρέπει να μάθω οτιδήποτε, και αυτό είναι πικρό, αναμφισβήτητα. Δεν είναι λοιπόν ούτω και χαράς είναι, αλλά λύπης. Στροφορία, λύπης. Ύστερον δε, καρπών ειρηνικών, της διαυτής γεγυμνασμένης αποδίδωση δικαιοσύνης. Ύστερα όμως, όταν κανείς παιδαγωγηθεί, όλα είναι πολύ ωραία. Διό, αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην πνευματική ζωή, διό, γι' αυτό, λέει ο Παύλος, τα σπαρημένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα ανορθώσατε. Τα παράλληλα χέρια σας, τα παράλληλα γόνατά σας, πόδια σας, ανορθώσατε. Πάρετε θάρρος και τροχιάς ορθάς ποιήσατε τις ποσυνημών. Και να κάνετε, λέει, ίσιες τροχές. Τροχιά είναι αυτό που διανύω με τα πόδια μου, δηλαδή η διαδρομή. Να είναι, λέει, ίσια η διαδρομή, να μην είναι μια από εδώ και μια από εκεί, ή να μην το χολόν εκτραπεί η ακίδε μάλλον, ώστε εκείνο που είναι κουτσό, τα παραλελειμμένα γόνατα, να μην εκτραπούν πάνω από εδώ και από εκεί, αλλά μάλλον να ιαθούν. Σηκωθείτε, δυναμώστε, χέρια και πόδια και προχωρήστε. Αυτό λέει ο λόγος. Μη λοιπόν απογοητευόμεθα, μη λέμε ότι αυτά είναι για κάποιες άλλες εποχές και για κάποιους άλλους ανθρώπους. Όχι, το Ευαγγέλιο είναι για κάθε εποχή, για όλους τους ανθρώπους. Γιατί χθες και σήμερα Χριστός εις τους αιώνας, και χθες και σήμερα και πάντοτε είναι ο Χριστός ένα, ο ανελίωτος, και το Ευαγγέλιο του. Και
ακόμα θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί είναι παντοκράτορ. Σε αυτόν τίποτα δεν αδυνατεί, αφού είναι παντοκράτορ. Και επιπλέον είναι και ο μοναδικός μας σωτήρας. Αν τον χάσουμε, δεν έχουμε άλλο στον οποίο να καταφύγουμε. Είναι συνεπώς θέμα πίστεως και εμπιστοσύνης ότι ο Κύριος μας ενισχύει. Αρκεί εμείς βέβαια να δείξουμε την αγαθή μας προαίρεση, να θέλουμε και να ξεκινήσουμε. Να πούμε, Κύριε θέλω, θα έρθει το βοηθεί. Ναι, Κύριε θέλω. Μάλιστα ο ψαλμοδός το λέγει με μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι στον 80ο ψαλμό. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, λέει ο Θεός. Πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Άνοιξε το στόμα σου, πλάτινον, θα πει άνοιξε το στόμα σου. Και εγώ θα το γεμίσω. Ναι, πώς θα το γεμίσεις, Κύριε? Και με τροφή, αλλά και με τον λόγο σου ακόμα. Ναι, εσύ μόνο ένα, θα ανοίξει το στόμα. Κύριε, πού να δουλέψω, κανείς δεν. Ή υπάρχει ανεργία. Ή Κύριε, τι να κάνω. Ξεκίνα τα ποδαράκια σου και εγώ θα σε βοηθήσω. Ναι, αυτό θέλει να πει. Θα σου δώσω να φας. Θα σου γεμίσω το στόμα με φαγητό. Θα σου το γεμίσω και με το λόγο το δικό μου. Όπως θα έλεγα εγώ, Κύριε, τι να πω σε αυτό το λαό. Τι να πω, τι να πω. Σπουδαία μεγάλα πράγματα. Εγώ ποιος είμαι, τι να πω. Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα σου βάλω μέσα στο στόμα σου το λόγο το δικό μου και θα τον πεις. Αυτό είναι. Είναι δηλαδή θέμα πίστης, πραγματικά θέμα πίστης. Και ερχόμαστε τώρα στα τρία επόμενα χωρία, το 25ο, 26ο και 27ο. Λέγει τα εξής. Ο πυμπλών ως φυσών σοφία και ως τίγρης εν ημέρες νέων. Ο αναπληρών ως Εφράτης σύνεση και ως Ιορδάνης εν ημέρες θερισμού. Ο εκφαίνων ως φως παιδεία ως γιών εν ημέρες τριγητού. Εδώ περί τέσσερα ποτάμια, καλύτερα να σας πω τη μετάφραση και μετά θα τον λύσουμε. Αυτός είναι ποιος? Ο Θεός που γεμίζει και πλημμυρίζει τους ανθρώπους με σοβία σαν το ποταμό Φυσών, το Φι με έψιλον γιώτα και το Σον με ωμέγα, και σαν τον ποταμό Τίγρη κατά την εποχή της νέας ανθίσεως και καρποφορίας, δηλαδή την άνοιξη, τότε που τα χιόνια λιώνουν και κατεβάζουν πολλά νερά. Έτσι ο Θεός υπερχυλίζει και υπερεκχύνει τις ύλες σαν τον Εφράτη και σαν τον Ιορδάνη τις ημέρες του θερισμού. Αυτός ο Θεός είναι που κάνει να λάμπει και να φανερώνεται σαν φως η γνώση, που παιδαγωγεί και μορφώνει τους ανθρώπους σαν τον πλημμυρισμένο ποταμό Γιών, το Γι με Ήτα και Ωμέγα, κατά την εποχή του τριγητού. Εδώ ο Ιερός Συγγραφέας, για να δείξει αυτόν τον πλούτο της εν υποστάτου σοφίας, την παρομοιάζει με τα μεγάλα γνωστά στον Ισραήλ ποτάμια της περιοχής. Ονοματίζει αυτά τα τέσσερα μεγάλα ποτάμια που αναφέρονται και στο βιβλίο της Γενέσεως, που περιέκλειαν, λέγει, τον Παράδεισο, που ήταν ο Αδάμ και η Εύα, ο Τίγρης, ο πασίγνωστος Τίγρης, ο Εφράτης, ο πασίγνωστος Εφράτης, αυτά τα δύο ποτάμια που περικλείουν σήμερα την λεγόμενη παλιά, την λεγόμενη Μεσοποταμία, γι' αυτό και λέγεται Μεσοποταμία. Στο μέσο δύο ποταμών. Ο Εφράτης είναι από εδώ, είναι δυτικά. Ο Τίγρης είναι ανατολικά. Και περιέκλειαν την περιοχή αυτή. Το σημερινό Ιράκ.
ακόμη είναι ο Γεών και ο Φυσών. Αυτά τα δύο ποτάμια δεν ξέρουμε ποια είναι, οι ονομασίες τους μας είναι άγνωστες. Δεν είναι ο Νείλος ποταμός, όπως μερικοί ερμηνευτές λέγουν, είναι πολύ μακριά ο Νείλος, αλλά είναι, φαίνεται, δύο μεγάλα παραποτάμια που ίνωναν τρόπον κοινά τα δύο μεγάλα, Τίγρη και Εφράτη. Πιθανώς έτσι είναι, ο Γεών και ο Φυσών. Έτσι μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Και ακόμη ονοματίζεται και ο Ιορδάνης. Ο Ιορδάνης δεν είναι μεγάλο ποτάμι. Όχι. Πολλοί που τα έχετε πάει ίσως στην Παλαιστίνη θα τον έχετε δει. Να πούμε ότι είναι κάπως περίπου, εγώ το κρίνω, δεν έχω πάει. Από φωτογραφίες σαν τον ποινιό μας, το λαρισαϊκό μας ποινιό, γιατί υπάρχει και ένας ποταμός ποινιός στην Πελοπόννησο, θα τον γνωρίζετε, με το όνομα ποινιός. Λοιπόν, ο Θεσσαλικός μας, ο λαρισαϊκός μας ποινιός, κάπως έτσι, δεν είναι μεγάλο ποτάμι. Ωστόσο, επειδή το ποτάμι αυτό, ο Ιορδάνης, διέσχιζε τη χώρα του Ισραήλ και τον είχαν καθημερινή θέα, ούτως οι ποιοι οι Εβραίοι, γι' αυτό αναφέρει και το πέμπτο ποτάμι, τον Ιορδάνη. Αλλά τα άλλα ποτάμια ήσαν γνωστά στους Εβραίους, γιατί κάποτε είτε από εκεί ξεκίνησε ο Αδάμ και η Εύα, είτε διότι αυτοί πέρασαν τον Εφράτη ποταμό και πήγαν στην Βαβυλώνη, η οποία Βαβυλώνη ήταν ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη. Πάντως ήταν γνωστά τα ποτάμια αυτά στους Εβραίους. Ο Ιορδάνης όμως ήταν μια καθημερινή, ούτως ή πίνη καθημερινή υπόμνηση στους Εβραίους. Και αναφέρει τα ποτάμια αυτά στον καιρό της ανοίξεως, που λιώνουν τα χιόνια και έχουν άφθονα νερά που πλημμυρίζουν τα ποτάμια αυτά. Και θέλει να πει ότι ο Θεός δίδει τη σοφία του και την σύνεση και την παιδεία τόσο άφθονα όσο άφθονα είναι τα νερά αυτών των ποταμών την εποχή που λιώνουν τα χιόνια, την άνοιξη. Τόσο λοιπόν πλουσία είναι η σοφία του Θεού, πολύ πλουσία. Είναι μια εικόνα δηλαδή, όπως τον αντιλαμβανόμαστε. Συνεπώς, γιατί διστάζεις άνθρωπε να τη γνωρίσεις τη σοφία του Θεού και να την προσλάβεις? Γιατί σου την προσφέρει ο Θεός. Για να σου την προσφέρει πάει να πει ότι σε έκανε ικανόν να μπορείς να την προσλάβεις. Θα πλούσιο. Ναι, έχει ο άνθρωπος τις δυνατότητες, αρκεί να προσφέρει ο Θεός. Και αν ο Θεός προσφέρει, ο άνθρωπος μπορεί να προσλάβει. Αυτά μας λένε τα τρία αυτά χωρία που αναφέραμε. Και πηγαίνουμε στο 28ο χωρίο. Ού συνετέλεσεν ο πρώτος γνώνε αυτήν, και ούτως ο έσχατος ούτε ξυχνίαζεν αυτήν. Δηλαδή, δεν κατόρθωσε ο πρώτος άνθρωπος να γνωρίσει τελείως, έτσι και ο τελευταίος χρονικά άνθρωπος δεν θα μπορέσει να εξηγνιάσει την ενυπόστατον σοφία του Θεού. Είναι ένα ωραίο χωρίο και αποκαλυπτικό χωρίο. Μας λέει ότι ούτε ο πρώτος, λέει, ούτε ο τελευταίος άνθρωπος μπόρεσαν να γνωρίσουν τέλεια και να εξηγνιάσουν την ενυπόστατον σοφία. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που δεν κατάφερε, δεν μπόρεσε να γνωρίσει την Θεία Σοφία? Είναι ο Αδάμ. Είναι γνωστό ότι η ενυπόστατη σοφία δημιούργησε, έπλασε τον Αδάμ. Μην ξεχνάμε ότι η βουλή των τριών προσώπων είναι η δημιουργία των πάντων και του ανθρώπου. Αλλά ούτως ή πίν εκτελεστής, είπα ούτως ή πίν, γιατί δεν μπορούμε να συλλάβουμε πως ο Θεός δημιουργεί των κτιστών κόσμων μία ουσία η οποία είναι έξω από την ουσία τη δική του. Ο Θεός είναι ουσία άκτης και δημιουργεί την κτιστή δημιουργία. Πως γίνεται αυτό? Δεν μπορούμε πολλά πράγματα, σχεδόν τίποτα. Λέμε δια των ακτίστων ενεργειών κλπ. Κλπ. Δεν καταλαβαίνουμε. Σχεδόν τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίνουμε παντελώς εκείνο το εκ του μηδενός ο Θεός και δημιούργησε τον κόσμο. Την έννοια του μηδενός δεν την έχει ο άνθρωπος.
έχει την έννοια του είναι, του μηδενός όχι. Στα μαθηματικά το μηδέν που έχουμε είναι σύμβολο. Η έννοια όμως του μηδενός είναι κατανόητη. Δεν έχει καμία σχέση με τη διάνοια του ανθρώπου του μηδέν. Πώς λοιπόν ο Θεός τώρα και του μηδενός δημιουργεί? Αλλά τρόπον κοινά εκτελεστής αυτού του θείου σχεδίου, εκτελεστής της δημιουργίας και ιδιαίτερα του ανθρώπου, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Ιησούς, ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός. Υπάρχει η εξής διατύπωση, δογματική διατύπωση, και είναι η πρώτη διατύπωση που έχουμε στον Θεόφιλον Αντιοχία του 3ου αιώνα. Είναι η πρώτη διατύπωση. Ο Θεός Πατήρ δημιουργεί δια του Υιού εν Αγίω Πνεύμα. Αυτό βγαίνει βέβαια πάλι από το κείμενο της Αγίας Γραφής. Δεν το πω έτσι. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί και το Πνεύμα το Άγιον συντηρεί. Το βλέπουμε δε αυτό ακόμη από τους πρώτους στίχους της Γενέσεως, που λέγει εκεί: «Είπεν ο Θεός, γεννήθη το φως, το είπεν, είναι ο Λόγος του Θεού». Ο Πατήρ λοιπόν θέλει και κάνει το φως δια του Υιού, δια του Υιού, προσέξτε. «Και Πνεύμα Θεού επεφέρεται επάνω των υδάτων», είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έρχεται, «ούτως υπήν να εποάσει την δημιουργία και να αποδοθεί η ζωή». Και το Πνεύμα το Άγιο συντηρεί. Έτσι, ας το πούμε, άμεσος δημιουργός του ανθρώπου είναι η ενυπόστατα σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν είναι, όπως σας είπα, ο Αδάμ. Και ο Αδάμ επικοινωνεί με τον Θεό λόγο, την ενυπόστατα σοφία. Επικοινωνεί, επικοινωνούσε, ομίλη μαζί του η ενυπόστατα σοφία. Και αυτή έθεσε τις τρεις εντολές στον Αδάμ όταν έδωσε την εντολή της εργασίας: «Εργάζεσθε», το στεν αλφαγιώτα παρέμφωτο των παράδεισων, την εντολή της φυλακής του παραδείσου, δηλαδή του φυλάγματος, φυλάσσιν απαρέμφωτο των παράδεισων, και την εντολή της ληστείας: «Δεν θα δοκιμάσετε αυτόν τον καρπόν αυτόν». Η ενυπόστατα σοφία τα έδωσε. Μετά από την παράβαση του Αδάμ έρχεται η ενυπόστατα σοφία. Περιπατών, λέει, κατά τον δειλινόν εν το παραδείσο. Τι είναι το περιπατώ? Δεν το κατάλαβα. «Αδάμ, πού είσαι?» φώναξε στον Αδάμ. «Αδάμ, πού είσαι?» Ο Αδάμ κρύφτηκε μαζί με την Εύα. Λέει: «Άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα, γιατί φοβήθηκα». Άκουσα τη φωνή σου. Με ποιαν αίσθηση να άκουσε ο Αδάμ? Με αυτή που του έκανε ο Θεός, από τα προμηθειά. Με τη σωματική αίσθηση. Άκουσε το Αδάμ που ή. Μη σας κάνει εντύπωση, γιατί ετοιμάζεται η ενυπόστατα σοφία να ενανθρωπίσει. Θα ενανθρωπίσει. Αν ο Αδάμ έγινε το 7.000 θέλετε, το 10.000 θέλετε, πότε θέλετε, το 20.000 θέλετε προ Χριστόν. Ετοιμάζεται η ενυπόστατα σοφία να ενανθρωπίσει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, λέγει με μια φωνή που είναι ακουστή στον Αδάμ και την Εύα: «Αδάμ, πού είσαι?» Και τότε εκείνος λέει: «Κρύφτηκα, γιατί άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα». Είναι το ίδιο πρόσωπο που έβγαλε από τον παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα. Ήταν μια προσωρινή τιμωρία, όπως και ο θάνατος, μια προσωρινή τιμωρία, αλλά και λύτρωση. Για να, λέει, πατέρες, για να μην γίνει το κακό αθάνατο. Είναι το ίδιο πρόσωπο που κατεδίκασε και τον διάβολο και του είπε ό,τι του είπε και που είναι γραμμένα στη Γένεση. Συνεπώς, ο Αδάμ εδώ, κατά τον σοφόν σειρά, ου συνετέλεσε γνώνε αυτήν. Φιλικού Γιάννησε. Δεν έφτασε, κατά δυστυχία του, δεν έφτασε να ολοκληρώσει τη γνώση του δια την ενυπόστατον σοφία. Ήτο συνεπώς η γνώση αυτή
ελυπεί. Ασφαλώς θα δανεί τους απογόνους του ότι εγώ μίλησα με τον Θεό, αλλά πολύ ελυπής γνώση. Γι' αυτό και πολύ γρήγορα αυτός, κυρίως οι απογονοί του, έχασαν από τον οπτικό τους ορίζοντα τον Θεό και εστράφησαν εις την κτήση και ελάθρευσαν την κτήση παρά τον κτίστη, δηλαδή την υπόστατον σοφία. Αλλά πρώτα αυτό, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.